Να μείνουμε στις δημοσκοπήσεις, να ζητήσουμε τη συνδρομή του κυρίου Πιστόλα, ο οποίος είναι αναλυτής εκλογικής συμπεριφοράς. Καλησπέρα κύριε Πιστόλα, ευχαριστώ θερμά που είστε μαζί μας. Λοιπόν, για να δούμε και αυτές τις δημοσκοπήσεις, ποια είναι η άποψή σας, τι αποτυπώνετε, τι βλέπετε. Κοιτάξτε, όσο στο ερώτημα της καταλληλότητας για πρωθυπουργός, οι αντίπαλοι του κύριου Μητσοτάκη βρίσκονται τόσο χαμηλά, δεν θα πρέπει να περιμένουμε μεγάλες αλλαγές όσον αφορά την πρόθεση ψήφου στο εκλογικό σώμα. Οι όποιες αλλαγές θα είναι στα μικρότερα κόμματα και της αριστερά, και στα αριστερά της Νέας Δημοκρατίας και στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας. Ενδεχομένως να φεύγουν κάποιοι διαφωνούντες με διάφορα νομοσχέδια όπως το πρόσφατο, αλλά σε μικρό ποσοστό κατά την άποψή μου. Και στα αριστερά της Νέας Δημοκρατίας έχουμε τη μάχη ΣΥΡΙΖΑ-ΠΑΣΟΚ για την δεύτερη θέση και έχουμε τους μικρούς, οι οποίοι και αυτοί δίνουν τη μάχη τους για την θέση την οποία θα λάβουν, δηλαδή τα ποσοστά που θα πάρουν στις ευρωεκλογές και τη θέση που θα λάβουν για το μετά των ευρωεκλογών πολιτικό σκηνικό. Μπορούμε να κάνουμε μια εκτίμηση ότι εντάξει, η Νέα Δημοκρατία έχει αυτή τη σταθερά, τη σταθερή μεγάλη διαφορά από τα άλλα κόμματα, αλλά εκεί στο δεύτερο-τρίτο κόμμα μπορούμε πλέον να πούμε ότι πάει να παγιοποιηθεί ότι το ΠΑΣΟΚ μάλλον θα είναι πιο μπροστά από το ΣΥΡΙΖΑ. Ή αυτό θα παίζει, ή παίζει αυτό τώρα. Δεν μπορούμε να το πούμε αυτό με σιγουριά. Ο ΣΥΡΙΖΑ ξεκίνησε, ο κ. Κασελάκης ξεκίνησε καλά το 2024 μέχρι που ήρθε το νομοσχέδιο για τον πολιτικό γάμο και την τοποθεσία από ομόφυλα ζευγάρια. Και εκεί έχουμε μια μεγάλη αναταραχή στο κόμμα του. Αλλά την ίδια αναταραχή, αν όχι μεγαλύτερη, έχουμε και στο ΠΑΣΟΚ. Γιατί είναι ένα θέμα το οποίο οι όποιες αντιδράσεις περνάνε οριζόντια το πολιτικό σκηνικό. Δεν είναι μόνο οριζόντια το εκλογικό σώμα, δεν είναι μόνο εντός της Νέας Δημοκρατίας, είναι και εντός των άλλων κομμάτων. Δεν μπορούμε να πούμε ποιος θα είναι δεύτερος, δεν μπορούμε να πούμε ποιοι θα βγάλουν ευρωβουλευτή στην Ευρωβουλή, δεν μπορούμε να πούμε ποιοι θα είναι κοντά στο πάνω ή κάτω από το 3%. Είναι πολύ νωρίς ακόμα. Το νομοσχέδιο για το ομόφυλα ζευγάρια, βλέπετε, να επηρεάζει την κυβέρνηση. Κοιτάξτε, αυτό θα φανεί όταν ψηφιστεί. Δεν είναι ένα θέμα. Έχουμε ένα κομμάτι το οποίο λέει θα επηρεάσει και ένα το οποίο λέει ότι δεν θα επηρεάσει. Αυτό που θα επηρεάσει, που λέει θα επηρεάσει, είναι το ότι ακουμπά αξιακούς κώδικες για κάποιους. Για κάποιους συντηρητικούς, περισσότερους συντηρητικούς, οι οποίοι αντιδρούν στο νομοσχέδιο. Από την άλλη, δεν είναι ένα από τα βασικά κριτήρια ψήφου το θέμα. Δεν είναι οικονομία, δεν είναι η ακρίβεια, δεν είναι η εγκληματικότητα, δεν είναι το μεταναστευτικό. Είναι ένα θέμα το οποίο ναι μεν ακουμπάει αξιακούς κώδικες, αλλά δεν είναι βασικό κριτήριο ψήφου. Και εκεί θα πρέπει να δούμε το πώς θα γίνουν οι δημοσκοπήσεις, τι θα δείξουν και μετά από την ψήφιση, εάν περάσει, που όλα δείχνουν ότι θα περάσει, αλλά και κάποιους μήνες μετά, για να πούμε με σιγουριά το τι μπορεί να έχει επηρεάσει. Αν θέλετε την άποψή μου, νομίζω θα έχει μικρή επιρροή. Ναι. Τι είναι αυτό που δεν γίνεται σωστά από πλευράς της αντιπολίτευσης, του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ και των άλλων κομμάτων, έτσι ώστε να αποτυπώνεται αυτή η εικόνα, δηλαδή αυτά τα χαμηλά ποσοστά και αυτή η μεγάλη διαφορά από πλευράς της Νέας Δημοκρατίας? Κοιτάξτε, και το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ όχι τόσο πολύ, αλλά περισσότερο το ΠΑΣΟΚ πλέον, είναι εκτός τάσεων αγορών σε ζητήματα της αγοράς, σε ζητήματα ασφαλείας. Όταν λέω αγοράς, εννοώ της εκλογικής αγοράς, εκλογικού σώματος. Όταν στο μεταναστευτικό οι πολίτες ζητάνε πιο σκληρή στάση και στην εσωτερική ασφάλεια ακόμα πιο σκληρή, και εσύ έχεις ως κόμμα θέσεις οι οποίες είναι πιο ανοιχτά, αν θέλετε, σύνορα ή πιο ήπια αντιμετώπιση της εγκληματικότητας, τότε είναι λογικό να είσαι ενάντια σε αυτήν την τάση. Και άρα να μην σε ψηφίζουν. Ένα είναι αυτό. Το δεύτερο που είναι για το ΠΑΣΟΚ είναι θέμα νοοτροπίας. Βλέπει την εκλογική αγορά σαν να είμαστε στο 1990. Ότι κάποιος ο οποίος είναι κεντροαριστερός ή αριστερός θα πρέπει να έχει κάποια συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Δεν ισχύει. Μπορεί σε κάποια θέματα να είναι, αν θέλετε, να έχει χαρακτηριστικά αριστερού, σε κάποια θέματα όμως όχι. Αυτό είναι, θεωρώ, που δεν μπορούν να καταλάβουν στο ΠΑΣΟΚ και δεν μπορούν να ξεκολλήσουν από εκεί που βρίσκονται. Μάλιστα. Υπάρχει η άποψη βάσει και της καταλληλότητας για πρωθυπουργού, όπου λένε, το είχατε πει και εσείς κάποια στιγμή μαζί μου, ότι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ δεν τραβάει σαν πρόσωπο για να ανεβάσει και το ΠΑΣΟΚ τα ποσοστά. Το βλέπετε εσείς αυτό?
Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή ο κύριος Ανδρουλάκης δεν μπορεί να κόψει ούτε με βαλέ. Αλλά νομίζω ότι αυτό βασίζεται κυρίως σε δύο πράγματα. Ένα, αυτό που είπα για την τρόπο αντίληψη εκλογικής αγοράς, και αυτό είναι το βασικό, γιατί αυτό οδηγεί σε συγκεκριμένες θέσεις και σε τι άλλο, σε συγκεκριμένη επικοινωνιακή, σε συγκεκριμένη επικοινωνία. Δηλαδή, οι λέξεις που χρησιμοποιεί, ο τρόπος με τον οποίο επικοινωνεί, παραπέμπουν σε προηγούμενες δεκαετίες. Αυτό βλέπει ο κόσμος και θεωρεί ότι δεν μπορεί στη σύγχρονη εποχή να αντικαταστήσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη στη θέση του Πρωθυπουργού. Μάλιστα. Για να βάλω στην κουβέντα του συναδέλφου, τη Δήμητρα τη Μακρή και τον Βαγγέλη τον Χριστόδουλο, να ξεκινήσω με τη Δήμητρα. Έλα, Δήμητρα. Καλησπέρα και από εμένα. Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω αν από όλη αυτή τη συζήτηση, από όλο αυτό τον τόρο που γίνεται για το νομοσχέδιο για την ισότητα στο γάμο των ομόφυλων ζευγαριών, που είναι άκερος μεν και είναι άκερος γιατί υπάρχουν τα άλλα τα σημαντικά προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουμε. Αν λοιπόν από αυτό τον τόρο υπάρχουν κερδισμένοι και χαμένοι, ειδικά εφόσον, όπως μας είπατε κύριε Πιστόλα, υπάρχει ένας διχασμός οριζόντιος προς όλες τις κατευθύνσεις. Για να το απαντήσω αυτό με σιγουριά, θα πρέπει να δω τις τοποθετήσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί ο κύριος Κασελάκης βγήκε και μίλησε για κομματική γραμμή, κομματική πειθαρχία. Μετά το πήραν πίσω. Μετά το ξανάφερε. Τώρα δεν ξέρω σε τι κατάσταση βρίσκεται το ΣΥΡΙΖΑ στο συγκεκριμένο ζήτημα. Από την άλλη, το ΠΑΣΟΚ δεν έχει πάρει θέση. Και εκεί μέσα. Δεν έχει πάρει θέση το ΠΑΣΟΚ. Γιατί δεν έχει πάρει θέση? Γιατί ενώ λένε ότι είναι προοδευτικό κόμμα, το 77% των ψηφοφόρων του, σύμφωνα με μια πρόσφατη δημοσκόπηση, αντιδρά σε αυτό. Οπότε πρέπει και αυτοί να παλατζάρουν. Εάν και οι δύο δεν τα πάνε καλά, δεν επικοινωνήσουν καλά τη θέση του, δεν πάρουν σωστές θέσεις, ο κερδισμένος μπορεί να είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, παρόλο που 30, 40 ή οποιοδήποτε αριθμός βουλευτών του δεν θα το ψηφίσουν. Γιατί θα φανεί αυτός ως αυτός ο οποίος κερδισμένος, ενώ σε ένα κομμάτι ψηφοφόρων, έτσι, όχι σε όλους, γιατί προφανώς περνώντας το αυτό, κάποιοι συντηρητικοί ψηφοφόροι αντιδρούν και το θεωρούν τον χαμένο της υπόθεσης. Αλλά για ένα κομμάτι ψηφοφόρων που βρίσκεται ανάμεσα στο λεγόμενο κέντρο, ας πούμε, Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, ενδεχομένως να βγει αυτός ο κερδισμένος, γιατί είναι αυτός βγαίνει αποφασιστικά μπροστά στο συγκεκριμένο θέμα. Αλλά θα πρέπει να περιμένουμε, νομίζω θα το φέρει πιο νωρίς από ό,τι διάβασα σήμερα, θα πρέπει να περιμένουμε άλλο ένα μήνα, κάπου εκεί. Βαγγέλη. Κάτι σύντομο, με το φόβο ότι θα σας ζητήσω να τσουβαλιάσετε, να γενικεύσετε για εξειδικευμένες περιπτώσεις. Αναφέρατε αριθμό δεκάδων βουλευτών που μπορεί να μην το ψηφίσουν από τη Νέα Δημοκρατία. Τι πιστεύετε κρίνει αυτήν τους την επιλογή, ο αξιοκόστος κώδικας ή το εκλογικό σώμα που φοβούνται πως θα τους γκρινιάξει κυρίως στην επαρχία σε περίπτωση που ψηφίσουν υπέρ του νομοσχεδίου? Με άλλα λόγια, πώς δικαιολογείται η απόφαση πολλών βουλευτών να πούν όχι στην επίσημη γραμμή του κόμματος και παρά την χαλαρή διάσταση που έδωσε σε αυτή ο Πρωθυπουργός? Κοιτάξτε, εκτός από τον αξιακό κώδικα, που εννοείται ότι παίζει σημαντικότατο ρόλο για κάποιους, έτσι, κάποιοι για παράδειγμα μπορεί να είναι παιδιά παπάδων και να έχουν ένα συγκεκριμένο αξιακό κώδικα. Είναι προέρχοντα από πιο συντηρητικές οικογένειες. Ένα είναι αυτό. Ή να θεωρούν την πυρηνική οικογένεια ότι δεν πρέπει να είναι κάτι άλλο εκτός αυτού. Ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι και αυτό που λέτε. Σταθμίζεται και το, αν θέλετε, πολιτικό κόστος. Ειδικά εάν είσαι από περιοχή όπου είναι πιο συντηρητική, πιο θρησκευόμενη, έχει ένα σημαντικό μέρος το εκλογικό σώμα, γιατί οι βουλευτές μπορεί να ψηφίζουν κατά συνείδηση, αλλά εκπροσωπούν ένα συγκεκριμένο πληθυσμό. Οπότε πρέπει να λαμβάνεται και αυτό υπόψη. Μπορεί κάποιοι από αυτούς να έχουν ψήφους οι οποίοι να προέρχονται από την Εκκλησία ή από άλλα συντηρητικά σωματεία. Όλα παίζουν ρόλο. Ωραία. Να ευχαριστήσω τον κύριο Πιστόλα.